Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιείται για να δώσουμε μια εικόνα για τα προβλήματα που επικρατούν στις εστίες αυτή τη στιγμή. Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στη μεγαλύτερη εστία των Αθηνών, στην οποία όλο το καλοκαίρι, σε ένα ολόκληρο κτίριο και σε κομμάτια των υπολείπων, δεν υπήρχε καν κλιματισμός. Με αποτέλεσμα οι φοιτητές να υδρώνουν και να ξεϊδρώνουν πάνω από τα βιβλία τους, προσπαθώντας να διαβάζουν για τις εξεταστικές τους και προσπαθώντας να κοιμηθούν γυρνώντας από τις δουλειές τους. Βρισκόμαστε εδώ, στη μεγαλύτερη εστία της Ελλάδας, στην οποία δεν υπάρχει πόσιμο νερό. Κουβαλάμε και πληρώνουμε κάθε δεύτερη μέρα εξάδες, γιατί ανοίγοντας τη βρύση, το νερό βγαίνει σε κάθε άλλο χρώμα πέραν του κανονικού. Ο κάθε ένας από εμάς μοιράζεται ένα πλυντήριο με άλλους 199 φοιτητές. Δηλαδή υπάρχει ένα πλυντήριο στα 200 άτομα. Το φαγητό μας αξίζει περίπου 1,5 ευρώ τα τρία γεύματα ένα φοιτητή. Και να μας πει κάποιος, αν του έδιναν 1,5 ευρώ για τρία γεύματα, τι ποιότητα άραγε θα ήταν το φαγητό που θα μπορούσε να φτιάξει. Υπάρχουν παράλληλα και άλλες διάφορες ελλείψεις αναλώσιμα, τα οποία δεν υπάρχουν γιατί τα θεωρούν κόστος ή μας λένε ότι οι εταιρείες έχουν ήδη κλείσει, όπως για παράδειγμα τα κλειδιά των δωματίων μας και οι κλειδαριές. Ακόμα και η συντήρηση των κτηρίων είναι από κακίως ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα τα σανσέρ να χαλάνε διαρκώς, αναδιαστήματα να μην υπάρχει ζεστό νερό, τα κλιματιστικά να στάζουν και άλλα τέτοια. Για φανταστείτε να ήσασταν ένας από τους φοιτητές, ένας από τους 49 φοιτητές με ειδικές ανάγκες και να χαλούσε το σανσέρ. Μέσα σε όλα αυτά, η διοίκηση της ΦΕΠΑ μας προειδοποιεί ότι πολύ πιθανό είναι να μην υπάρχει καν θέρμανση και ζεστό νερό τον επόμενο χειμώνα. Μόνο στη ΦΕΠΑ, κάθε χρόνο, οι αιτήσεις που γίνονται ξεπερνούν τις 300 και αυτοί που μπαίνουν είναι ελάχιστοι, με αποκορύφωμα το 2020 που από τις 350 αιτήσεις μπήκαν μόνο 50 φοιτητές. Για να μην μιλήσουμε για τις θέσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες είναι μόλις 52 στις 915 κλίνες. Και ενώ συμβαίνει αυτό, έχουμε και το κτίριο Β της ΦΕΠΑ, το οποίο είναι εδώ δίπλα, το οποίο τόσο καιρό μας καθησύχαζαν ότι θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη του 2022, και δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς έτοιμο να παραδοθεί σε φοιτητές αυτό, δεν είναι πάντως. Μέσα σε όλα αυτά, αποφασίσαμε να μην μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Αποφασίσαμε να πάμε για παράδειγμα στο Υπουργείο Οικονομικών, που ήρθαμε σε συνάντηση με τον Υπουργό, ο οποίος χωρίς ντροπή μας είπε ότι δεν έχουμε λόγο να παραπονιόμαστε, αφού τα νοικοκυριά αυξάνουν τις καταθέσεις τους, λέει. Και εξοδεύονται χιλιάδες ευρώ στην Ερμού, λέει, να έρθει να περάσει μια νύχτα στις εστίες μας, λέμε εμείς, που έχει να γίνει απεντόμωση από πέρσι και θα μας φάνει κατσαρίδες σε λίγο. Ο ίδιος παρουσίασε σαν λύση την ανέγερση ελάχιστων εστιών μέσω ΔΙΤ, σύμπραξη δηλαδή με ιδιώτες, που οι εστιακοί ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει να μπαίνουν εργολαβίες στις εστίες και ταυτόχρονα με όλα αυτά μιλούν και για νίκες στις εστίες. Οι εστιακοί φοιτητές θεωρούμε τουλάχιστον υποκριτική τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τουλάχιστον προκλητική την απόφασή της απέναντι σε αυτά και στις ανάγκες μας, το μόνο της μέλημα να είναι το να φέρει την αστυνομία έξω από τις σχολές μας και τα σπίτια μας. Γιατί είναι πολιτική επιλογή, συνάδελφοι, τα χρήματα από τις τσέπες των γονιών μας να καταλήγουν εκεί. Η κυβέρνηση επιλέγει να ξοδεύει 50 εκατομμύρια ευρώ για την πανεπιστημιακή αστυνομία αντί για τις ανάγκες μας και χρησιμοποιεί σαν πρόφαση την εγκληματικότητα. Αν ήθελε η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας τόσα χρόνια, θα το είχε κάνει από την Πανεπιστημίουπολη και τις εστίες μέχρι την Ομόνια και το Μεταξουργείο. Θα είχε κάνει πράξη τα αιτήματα που τόσα χρόνια έχουμε για φωτισμό μέσα και έξω από την εστία και την Πανεπιστημίουπολη, για επαρκές και μόνιμο προσωπικό για τη φύλαξη. Έτσι, για να μπορέσουν να φτιαχτούν υποδομές για να αποτελέσει χώρο ζωντανό οι εστίες, με δραστηριότητες που θα αγκαλιάζουν και θα παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές. Με την κρατική καταστολή, ουσιαστικά επιχειρεί να προστατεύσει από τους αγώνες μας την επιχειρηματική δράση, την εμπορευματοποίηση της φοιτητικής μέρημνας, την προώθηση του νέου νόμου πλαίσιο που ανοίγει το δρόμο για νίκες στις εστίες. Αυτή η πολιτική δεν προσφέρει καμιά ασφάλεια στους φοιτητές, αλλά εντείνει την ανασφάλεια για τις σπουδές και το μέλλον μας. Οι φοιτητές, μέσω των φοιτητικών μας συλλόγων, το τελευταίο διάστημα έχουμε προχωρήσει σε πολύμορφες δράσεις. Έχουμε πραγματοποιήσει σύσκεψη φοιτητικών συλλόγων, κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια, έχουμε προχωρήσει σε κινητοποίηση σε προέδρους τμήματων και πριτάνης με θέμα τη φοιτητική μέρημνα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η αστυνομία, βρισκόμαστε μπροστά στις πύλες και εμποδίζουμε την είσοδό της.
Προχωρήσαμε σε μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας που κατέληξε στις πύλες Πανεπιστημιούπολης με σύνθημα «Από τις σχολές μας δεν λείπει αστυνομία, δώστε λεφτά, καθηγητές, βιβλία». Πραγματοποιήσαμε μεγάλο συντονισμό 20 φοιτητικών συλλόγων μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, γιατί ξέρουμε ότι όπλο μας είναι η μαζικότητα και η κοινή πάλη των συλλόγων και καταλήξαμε σε κοινές δράσεις. Πραγματοποιήσαμε μεγάλη συναυλία των φοιτητικών συλλόγων, γεμίζοντας την Πανεπιστημιούπολη με τα συνθήματα και τα τραγούδια μας. Στις εστίες πραγματοποιήσαμε κινητοποιήσεις στις διοικήσεις των εστιών για να λυθούν τα προβλήματά μας. Ο αγώνας μας δεν τελειώνει εδώ και τώρα είναι κρίσιμο να μαζικοποιηθεί κι άλλο. Γι' αυτό καλούμε κάθε φοιτητή οικότροφο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να μην αφήσει να αποφασίζουν για αυτόν χωρίς αυτόν, όπως αυτοί έχουν την πολιτική τους και εμείς έχουμε τους αγώνες μας και θα τους χαρίσουμε με αυτούς ένα δύσκολο χειμώνα. Καλούμε τους φοιτητές αύριο στη μεγάλη συγκέντρωση του Υπουργείου Οικονομικών με προσυγκέντρωση στις 6 ώρα στα Προπύλαια, μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας, μαζί με εργατικά σωματεία, στο πλάι των καθηγητών και των γονιών μας. Καλούμε όλους τους εστιακούς φοιτητές στις επερχόμενες κινητοποιήσεις σε Περιτανία, Ινεδιβήμ και Διοικήσεις και στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουμε με τους υπόλοιπους συλλόγους οικοτρόφων. Τους το κάνουμε ξεκάθαρο και από αυτό το βήμα ότι δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν όλα μας τα αιτήματα. Τώρα δίνουμε το λόγο στο Φέδωνα Λαμπριανίδη, που είναι πρόεδρος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών. Ευχαριστούμε και από τη Φοιτητική Εστία Αθηνών για αυτή την ευκαιρία να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και εμείς στην εστία μας παραμένει απαράδεκτη, με σοβαρές ευθύνες που κοβαλάνε τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και των κομμάτων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όσο και αν οι σημερινοί προσπαθούν να εμφανιστούν ως δήθεν υπερασπιστές του δικαιώματος της στέγασης. Φέτος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, τα κενά δωμάτια είναι ελάχιστα για όσους κάνουν αίτηση, ενώ θα είναι διαθέσιμα μόλις 15 δωμάτια στη ΦΕΑ, επειδή η ΑΣΟΕ, στην οποία βρίσκεται η διοικητική ευθύνη της εστίας, πήρε απόφαση να κάνει μόνο νέες εισδοχές από το δικό της ίδρυμα, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια αναμένουν χωρίς θέση. Φέτος, λοιπόν, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη για επινοικίες ξενοδοχείων, πάγιο αίτημα των συλλόγων μας. Κάθε χρόνο είναι εκατοντάδες συνολικά τα άτομα που δικαιούνται στέγαση, αλλά δεν υπάρχουν κενά δωμάτια. Αναφορικά να πω πως η ΦΕΑ στεγάζει περίπου 180 φοιτητές της ΑΣΟΕ, 45 του ΠΑΠΗ, 40 της ΠΑΝΤΙΟΥ, 15 του ΠΑΔΑ, 15 της Καλών Τεχνών, 5 του Γεωπονικού και 2 από το Χαροκόπιο. Δηλαδή σχεδόν για όλα τα υπόλοιπα ιδρύματα της Ακτικής, εκτός του ΜΜΠ και του ΕΚΠΑ. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης της ΦΕΑ. Αρχικά θα παραθέσω τα κτηριακά προβλήματα όπου χρειάζονται γενική ανακαίνιση για να λυθούν. Το κάθε δωμάτιο είναι 8 τετραγωνικά, ένα κρεβάτι, ένα γραφείο, νηπτήρας, ντουλάπα και έξοδος. Οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες όπως επίσης και τα ντουζ, με τη συνήθεια αναλογία λόγω βλαβών να είναι 3 ντουζ για 38 άτομα αναόροφο, με την κατάσταση στις τουαλέτες να είναι αντίστοιχη. Από τη κατασκευή του, επίσης το κτίριο δεν έχει κανενός είδους κλιματισμό στα δωμάτια, με αποτέλεσμα όταν έχει ζέστη το καλοκαίρι απλά να λιώνουμε στα δωμάτια μας. Φυσικά όλα τα παραπάνω είναι λογικά αν αναλογιστούμε ότι η εστία μας χτίστηκε πριν 5 δεκαετίες και έκτοτε η ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου δωρεάν φοιτητικής στέγης και εμπορευματοποίησης της με εργολάβους και ΣΔΙΤ έχει αφήσει όλες τις εστίες σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα πρέπει να τονίσουμε ότι με βάση νομοθεσία η σύντηση δεν λειτουργεί την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα οι εστιακοί να πληρώνουμε και για το φαΐ μας στους μήνες εκείνους. Χαρακτηριστικά φέτος το καλοκαίρι, λόγω της ακρίβειας, χρειάστηκε να μοιραστούν με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας τρόφιμα που μάζεψαν οι σύλλογοι του Παντίου, του Παπί, του Γεωπονικού και άλλων σχολών. Από εκεί και πέρα ξεκινούν οι βλάβες και οι ελλείψεις. Εδώ και 4 χρόνια δεν υπάρχει παροχή νερού σε 60 περίπου δωμάτια, σε 30 δεν υπάρχει θέρμανση, το πόσιμο όπως μας λένε νερό δεν πίνεται, με το σύνολο των οικοτρόφων αναγκαστικά να αγοράζουν νερό. Ακόμα τα ασανσιέρ σχεδόν πάντα έχουν κάποια βλάβη με κόσμο να κολλάει μέσα. Παράλληλα, οι απεντομώσεις πραγματοποιούνται εξαιρετικά αραιά και πυκνώνουν μόνο μετά από πίεση του συλλόγου μας, αφού οι κατσαρίδες κάθε χρόνο, ειδικά το καλοκαίρι, αλωνίζουν σε κάθε χώρο και δωμάτιο ανεξέλεγκτα. Πέραν αυτών, υπάρχουν και οι ευθύνες των διοικήσεων και του Ινεδιβήμ. Για παράδειγμα, για το γεγονός ότι οι οικότροφοι από το Πάντιο δεν δικαιούνται ως αίτηση, για το γεγονός ότι εδώ και 30 περίπου χρόνια θα έπρεπε να παρέχεται χαρτί και σαπούνι στις τουαλέτες ενώ δεν γινόταν, το ότι η διοίκηση κρύβει την πραγματική κατάσταση και τα αιτήματά μας, όπως για την ποιότητα του φαγητού, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στον υφυπουργό να λέει δημόσια ότι δεν υπάρχει κανένα παράπονο για την ποιότητα της αίτησης. Την τελευταία χρονιά όμως οι οικότροφοι
παλέψαμε μέσα από το σύλλογό μας, κάνοντας μαζικές συνελεύσεις, κινητοποιήσεις, μαζεύοντας υπογραφές και πετυχαίνοντας να λυθούν πολλά από τα προβλήματά μας. Φέτος, κάτω από την πίεσή μας, είναι η πρώτη χρονιά όπου δεν ξεμείναμε από σανσέρ, όπου δεν είχαμε θέματα με τις κατσαρίδες το καλοκαίρι, όπου ο καθαρισμός λειτουργούσε κανονικά και βελτιώθηκε η ποιότητα του φαγητού. Γιατί η δύναμη στους φοιτητές είναι μέσα στους συλλόγους τους. Μέσα από τις μαζικότερες συνελεύσεις των τελευταίων χρόνων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των οικοτρόφων στη δράση του συλλόγου, πετύχαμε να ζούμε λίγο καλύτερα από την πέρσι. Τώρα κλιμακώνουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας. Δεν θα συμβιβαστούμε με την απαράδεκτη κατάσταση που παραμένει η αίσθηά μας. Δεν θα δεχτούμε να γινόμαστε άλλο μπαλάκι ανάμεσα στις διάφορες διοικήσεις. Δεν θα ανεχτούμε άλλες δικαιολογίες ή υπεκφυγές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για την κατάσταση φταίει η διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων που υποχρηματοδοτεί τις αιστείες μας και αναθέτει βασικές λειτουργίες στους εργολάβους. Οι εξαγγελίες κυβέρνησης για κατασκευή αιστείων σε άλλες πόλεις είναι προφανές ότι δεν μας ικανοποιούν. Δεν καλύπτουν την ανάγκη μεγάλων πανεπιστημίων όπως το Πάντιο, το Παπί, το Παδά και άλλων να έχουν δική τους αιστεία. Ξέρουν ότι ο αγώνας μας μπορεί να δυναμώσει, ότι η αγανάκτηση φουντώνει. Γι' αυτό εντείνουν την καταστολή, γι' αυτό τις τελευταίες κινητοποιήσεις μας στο Ινεδιβίν. Βρίσκουμε την αστυνομία και όχι τη λύση στα προβλήματά μας. Γι' αυτό προσπαθώ να βάλω την πανεπιστημιακή αστυνομία στα ιδρύματα, τη στιγμή που δεν δίνουν φράγκο για τις ανάγκες μας. Μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη, ο σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για να συζητηθούν τα προβλήματα και οι δράσεις μας. Κινητοποιήσεις στη διοίκηση της εστίας, στη φοιτητική μέρημνα της ΑΣΟΕ την επόμενη εβδομάδα και συνδιοργανώνει μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους οικοτρόφων τη μεγάλη συγκέντρωση στο Ινεδιβίμ την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Τώρα δίνουμε το λόγο στο Θωμά Καραγιάννη, πρόεδρο των Νέων Εστιών Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Καλησπέρα και από εμάς. Συμμετέχουμε σήμερα στη κοινή συνέντευξη τύπου των Συλλόγων Οικοτρόφων, της ΦΕΠΑ, της ΦΕΑ και των Νέων Φοιτητικών Εστιών του MEP, ώστε να κουβεντιάσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εστιακοί φοιτητές, το πώς θα συνεχίσει ο κοινός αγώνας των συλλόγων μας ενάντια στην πολιτική αυτή που χτυπάει καθημερινά το δικαίωμά μας στη μόρφωση και τη ζωή. Το Πολυτεχνείο σήμερα αριθμεί κοντά στους 12.000 φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, με τις εστίες να μπορούν να φιλοξενήσουν μονάχα 500 από αυτούς. Αυτή τη στιγμή στην εστία μιλάμε για 30 κενά δωμάτια πάνω-κάτω και οι αιτήσεις νέων φοιτητών και παλαιότερων ετών να τρέχουν, αναζητώντας ένα από τα κενά δωμάτια στην εστία τη στιγμή που η ακρίβεια έχει χτυπήσει τα λαϊκά νοικοκυριά, βάζοντας μεγάλα εμπόδια για το πώς ένας νέος θα μπορέσει να σπουδάσει, να γίνει ένας επιστήμονας που θα συνεισφέρει στην κοινωνία μακριά από το τόπο της κατοικίας του. Η κατάσταση της ΝΕΜΠ όμως δεν είναι όπως θέλει η διοίκηση του Πολυτεχνείου να την παρουσιάζει, καθώς τα προβλήματα είναι αμέτρητα και οι αντιδράσεις από τους οικοτρόφους πληθαίνουν, αφού μιλάμε για τα σπίτια μας που θα μας συντροφεύουν μέχρι και την απόκτηση του πτυχίου. Συγκεκριμένα για τα προβλήματα στις νέες εστίες του Πολυτεχνείου. Είναι απαράδεκτο εδώ και 2,5 μήνες να υπάρχουν 5 κτίρια στην εστία χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό. Συγκεκριμένα τα 10α, 10β, 10σ, 11 και 12, αφού ο λέβητας που καταλήγει σε όλα αυτά τα κτίρια είναι τρύπιος και οι σωληνώσεις παρουσιάζουν διαρροές. 3 ολόκληρους μήνες το κτίριο 9 έχει μείνει δίχως ψήξη, τη στιγμή που η θερμοκρασία δεν έχει πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και οι φοιτητές είναι στα δωμάτια τους διαβάζοντας αφού διανύουμε περίοδο εξεταστικής. Αιτία, ο διαλυμένος εναλλάκτης που χρειάζεται ολική αντικατάσταση. Το 2022 είναι αδιανόητο να συζητάμε αν θα έχουμε στα σπίτια μας ζεστό νερό, θέρμανση το χειμώνα και ψήξη το καλοκαίρι. Ειδικά όταν σε σχολές του MEP μελετώνται και όλα στο πώς θα γίνουν πιο αποδοτικές τέτοιες διατάξεις. Είναι εγκληματική η στάση του Ινιδιβίμ και της Πρετανίας του Πολυτεχνείου, καθώς είναι σε γνώση τους τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, καμία διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει για την επίλυσή τους, αφήνοντας τους φοιτητές ξεκρέμαστους για ακόμη μια φορά. Δεν θα τους περάσει όμως, συνάδελφοι. Αυτό θέλουμε να δηλώσουμε. Υπάρχουν μονάχα 6 επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων για όλη την εστία. Σήμερα κιόλας, μόνο τα 3 από αυτά λειτουργούν και η εικόνα που αντικρίζουμε είναι στιβάδες ρούχων που περιμένουν να πληθούν. Ο χώρος των εστιών είναι γεμάτος έντομα, αφού τελευταία απεντόμωση έγινε το 2019 και με αφορμή την καραντίνα δεν έγινε ποτέ ξανά. Είναι απαράδεκτο να γυρνάς στο σπίτι σου και να βλέπεις κατσαρίδες. Υποτίθεται ζούμε σε εστίες, όχι σε τρόγλες. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, η ποσότητα και η ποιότητα του φαγητού κατρακυλά στα τάρταρα. Αντικρίζουμε συναδέλφους μας με έντονο πόνο στο στομάχι, μέχρι και τροφικές διαλυτηριάσεις. Επικρατεί έλλειψη φωτισμού στην εστία και παρατηρούνται φαινόμενα κλοπών. Συνικότροφοι τα βράδια φοβούνται να περπατήσουν στα κτίρια που μένουν, αφού μερικά είναι απομακρυσμένα από τα φυλάκια της εστίας. Όλα αυτά μας εξοργίζουν.
Οι φοιτητές του MEP δεν ενδεχόμαστε να ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με την αιχμή της τεχνολογίας, να είναι τόσο κοντά μας τα μέσα για να γίνει η ζωή μας ευκολότερη και πιο άνετη και ταυτόχρονα μην ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες της διαβίωσής μας. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για δύσκολο χειμώνα δεν μας ρίχνουν από τα σύννεφα. Γνωρίζουμε πολύ καλά, έχοντας τη γνώση και την πείρα, πως ο δύσκολος αυτός χειμώνας θα χτυπήσει πρώτα εμάς τους εστιακούς φοιτητές που θα κοπεί η θέρμανση στους χώρους των εστιών και θα παγώνουμε σαν τις παγοκολόνες, τις οικογένειές μας, σαν τις παγοκολόνες. Όπως επίσης και οι οικογένειές μας θα παγώνουν, ο εργαζόμενος λαός γενικότερα. Ξέρουμε καλά ότι ο χειμώνας δεν θα είναι δύσκολος όμως για όλους. Το είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και το βλέπουμε και σήμερα. Οι εργολαβίες στην εστία συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάντοτες πάνω στις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, στη σύντηση που για όλα τα γέμματα της μέρας για κάθε οικότροφο αντιστοιχεί 1 ευρώ, υπογράφονται συμφωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Στη συντήρηση που ο εργολάβος κοιτάει να αποφύγει τις ζημιές και με μπαλώματα προσπαθεί να τα λύσει, άμεσα ξαναεμφανίζονται. Αυτοί δεν θα περάσουν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα είναι δύσκολος ο χειμώνας για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που βλέπουν τα κέρδη τους να εκτινάσονται. Είναι φανερό πως οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να πλουτίζουν και την ίδια τη στιγμή τα νοικοκυριά αναστενάζουν για το πώς θα βγει ο μήνας, τι θα κοπεί αυτή τη φορά για να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους. Να φέρουμε και ένα παράδειγμα, συνάδελφοι, η Total Oil που το προηγούμενο διάστημα αύξησε τα κέρδη της κατά 50%, ενώ την ίδια στιγμή για τα λαϊκά νοικοκυριά το πετρέλαιο θέρμανση θα αγγίξει το 1,80. Και να γίνει ξεκάθαρο κιόλας και από αυτό το βήμα πως μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και το δικό τους χειμώνα δύσκολο. Το πρόβλημα είναι γνωστό. Είναι η πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ και Κινάλ, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική της υποχρηματοδότησης και των εργαλαβιών χωρίς μέρημνα για τους φοιτητές, η πολιτική που τσακίζει τις σπουδές μας. Πιο πρόσφατα κιόλας, ο νέος νόμος πλαίσιο που πετσακώβει ακόμα περισσότερο τις σπουδές, εμπορευματοποιεί τη γνώση με επιπληρωμή πιστοποιητικά και κατηγοριοποιήσεις πτυχίων, φέρνει συμβούλια ιδρύματος για την καλύτερη λειτουργία του Πανεπιστημίου ΑΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στα σπίτια μας για εμάς τους εστιακούς. Ο σύλλογός μας δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουμε. Ό,τι έχουμε κερδίσει οι εστιακοί φοιτητές έγινε από τον συνεχή αγώνα που έχουμε δώσει το προηγούμενο διάστημα και αυτόν που δίνουμε τώρα. Μέσα από κινητοποίηση στην Πριτανία του Ιδρύματος, στο ΕΝΟΙΔΙΒΙΜ, στον δρόμο πλάι με τα εργατικά και ταξικά συνδικάτα για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας, καταφέραμε το προηγούμενο διάστημα κάτω από πιέσεις να ανέβει το σιωδηματικό όριο για την εισδοχή στην εστία κατά 2.000 ευρώ. Μετά από κινητοποιήσεις χρόνων, καταφέραμε να αντικατασταθούν τα συστήματα ψήξης στα κτίρια 6 και 15 που ήταν χαλασμένα χρόνια ολόκληρα. Τις μέρες του χιονιά τον χειμώνα, οργανώσαμε την αλληλεγγύη ώστε κανένας εστιακός να μην μείνει χωρίς θέρμανση, φαγητό και άλλα. Την ώρα που η κυβέρνηση και η Βρετανία μας είχαν αφήσει το έλεος, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε τη σύντηση των εστιακών στην εστία την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οργανώσαμε ξανά την αλληλεγγύη το καλοκαίρι που η κυβέρνηση και η Βρετανία πάλι δεν πήραν κανένα μέτρο για την σύντηση των φοιτητών που έμειναν στην εστία. Σε κοινό αγώνα με τους εργαζόμενους στα εστιατόρια, πριν κάποια χρόνια καταφέραμε να μην περάσουμε τα σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης να κλείσει το εστιατόριο, την ώρα που ο εργολάβος έφυγε γιατί την έβγαζε αρκετά κέρδη. Ο σύλλογός μας έχει πλούσια αγωνιστική πείρα και ταυτόχρονα με αυτή βάζουμε μπροστά και την ικανοποίηση των αναγκών του εστιακού για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του με τις ομάδες πολιτισμού και αθλητισμού που δημιουργούμε στο σύλλογο. Καλούμε τον καθέναν που αγωνιά για τη ζωή του, τις σπουδές του και το μέλλον του, να συμμετέχει ενεργά στο σύλλογο. Αντλούμε το θάρρος μας και την ελπίδα από τον κόσμο που ξεσηκώνεται, φωνάζει και διεκδικεί όταν προσπαθούν να του κλέψουν τη ζωή. Ενάντια σε αυτό, παλεύουμε κι εμείς. Γιατί ισχυρός σύλλογος σημαίνει να μην γινόμαστε μπαλάκι και πειραματόζωα στα σχέδια του καθενός, γιατί ο ισχυρός σύλλογος αποτελεί από κούμπι και στήριξη για τον κάθε φοιτητή, δύναμη στον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Αυτά είχαμε να πούμε και εμείς από τις εστίες του Πολυτεχνείου. Εδώ τελειώνει η συνέντευξη τύπου. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ. Και όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση θα μας βρουν μπροστά τους. Εμάς και τους αγώνες που θα κάνουμε μαζί με τους εστιακούς φοιτητές και τους φοιτητικούς συλλόγους μας.